Πέα Μπολέγκαελ, κεραυνό Τρόβολου λοιπόν για τη 16η αγωνιστική τη ΟΠΑ Basket League. Το Τζάμπολ δίνει την κατοχή στον κεραυνό. Με τον Reynolds να έχει την μπάλα, μπροστά του είναι ο Μακλούρ, οι δύο point guard που βρίσκονται στο matchup που μόλις είπαμε, ο Γεωργίου. Η μπάλα κυκλοφορεί για τον κεραυνό, φτάνει στον Στυλιανού, ξανά ο Στυλιανού στην απέναντι weak side, Μιχαήλ κλείνεται, η μπάλα είναι πίσω από την πλάτη, κλείδωσε πίσω από την πλάτη του Μακλούρ και αυτό μετράει ως βήματα. Μιχαήλ πάει προς το drive στην baseline, δίνει έξω, δυνατά στο καλάθι, πρώτο καλάθι από τον Travis Taylor για την, στη σημερινή αναμέτρηση για τον κεραυνό. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ο Taylor μετά από σχεδόν 2 λεπτά αγώνα. Καλή άμυνα από την ΑΕΛ, κλέβει ο Μάρκου, ο οποίος τρέχει με Στυλιανού αντίπαλό του. Μάρκου κρατάει την μπάλα όμως, παίρνει επιθετικό rebound στη δική του προσπάθεια και σκοράρει. Προβάδισμα για την ΑΕΛ με άστοχο το πρώτο σιούτ από τον Παναγιώτη Μάρκου, εύστοχο όμως το δεύτερο στο επιθετικό rebound που πήρε ο ίδιος. Θα χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, βγάζει στη weak side το σιούτ για 3 από τον Μακλούρ, εύστοχος. Καλάθι 3 πόντων για τον Kyren McClure. Καλό ξεκίνημα από τον Μάρκου σήμερα με 2 πόντους και 2 rebound. Πέφτει στο παρκέ κάτω ο Μακλούρ, κρατάει την μπάλα ζωντανή. Μόνος ο Μάρκου από τη γωνία για 3 σκοράρει. Η Κρόκετ και ο Τέιλορ που έχει βάλει 4. Καλάθι από μακριά από τον Νίκο Στυλιανού. Τρίποντο, πρώτο τρίποντο για τον κεραυνό. 10 δευτερόλεπτα τώρα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Πασχαλής και πάλι το τρίποντο. Αυτή τη φορά θα το πετύχει. Το τρίποντο Γιάννης Πασχαλής και μπροστά στο σκόρο κερατός για πρώτη φορά από το 0-2. Και είπαμε για τα περισσότερα rebound, τα διπλάσια 14-7 για τον κεραυνό έχει περισσότερα από την ΑΕΛ. Κάποια στοιχεία ομαδικά τα οποία δείχνουν μια σχετικά ενδιαφέρουσα εικόνα. Ο κεραυνός που έχει βάλει 5 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Τρίποντο από τον Μακλούρ. Γι' αυτό είναι θετικό, αν μπορούμε να πούμε για την ΑΕΛ. Αυτός που σκοράρει όμως από την γωνία είναι ο Reynolds. Καλάθι 3 πόντων για τον παίκτη του κεραυνού. Εδώ ξανά το replay. Ο Reynolds σηκώθηκε από τη γωνία. Η πάσα από τον Στυλιανού θα χτυπήσει σε πόδια αμυνωμένου. Η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία εδώ με τον Shepard που θα πάρει την προσπάθεια για 3. Μέσα η προσπάθεια. Τρίποντο από τον Jordan Shepard. 31-32 μειώνει στον πόντο η ΑΕΛ. Με τον Taylor να είναι αυτός που πήρε την μπάλα. Ο Κρόκετ ήταν η πάσα ψηλά στον Taylor με το alley-oop κάρφωμα. Η assist από τον Reynolds. Ξανούμε τη φάση εδώ. Reynolds με την μπάλα είδε το κόψιμο του Taylor. Ο τελευταίος πήρε την πάσα alley-oop κάρφωμα. Να δούμε σε ποιο χρειώθηκε αυτό το foul. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως. Τρίποντο καλάθι από τον Jeffrey Crockett. Τίγκας. Μπροστά του είναι ο Shepard. Τίγκας. Δέχεται τάπα από τον Shepard. Η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Με τον Μίθυλο πηγαίνει δυνατά στο καλάθι και να σκοράρει. Στυλιανού είναι πιο δυνατός, η βοήθεια έρχεται. Θα σουτάρει όμως, Στυλιανού θα στοχίζει. Η ΑΕΛ έχει ξανά την ευκαιρία να μειώσει. Με τον Shepard τώρα παίρνει την μπάλα από τον Flowers που κατέβασε το rebound. Shepard πάει στο καλάθι, του κάνει φάουλ ο Taylor και σκοράρει. Shepard υποπίεση, θα αναγκαστεί να δώσει τη weak side. Ο Flowers για 3, άστοχος το rebound από τον Στυλιανού. Και όλα έχουν κρυθεί εδώ στην Λεμεσό. Με τον Στυλιανού μάλιστα να σκοράρει τρίποντο στη λήξη και να πετυχαίνει. Η διαφορά ήταν στους 6. Αυτό τι σημαίνει, ότι το τρίποντο του Στυλιανού δίνει και το προβάδισμα στον κεραυνό σε περίπτωση ισοβαθμίας. Είναι αυτό το συν 6 που λέγαμε προηγουμένως. Ήταν 62-68 το σκορ. Νίκη λοιπόν για τον κεραυνό. Με 62-71, με 9. Θυμίζω ότι στον πρώτο γύρο η ΑΕΛ κέρδισε στο Στρόβολο με 6. Νίκη λοιπόν για την ομάδα του κεραυνού. Ο κεραυνός ο οποίος με την νίκη αυτή θα ανέβει στην κατάταξη, θα αφήσει την ΑΕΛ καθαρά στην πέμπτη θέση. Ο κεραυνός με 12-2 πλέον έχει το ίδιο ρεκόρ με την Πετρολίνα και είναι στην κορυφή.